Όλο ένα και εντονότερο φαίνεται πως είναι το πρόβλημα με τις πιθανές εξώσεις των φοιτητών από τις εστίες Τεχνολογικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λόγω κοσμοβολής. Όπως επισημαίνει στην εκπομπή Ένα Live με τον Τάσο Παλαιστίδη, ο γραμματέας του Φοιτητικού Συλλόγου, Χρήστος Ζαμπάκος, χρησιμοποιείται ακόμα και λεκτική αλλά και σωματική βία έτσι ώστε οι φοιτητές να φύγουν άμεσα από τις εστίες. Δυστυχώς προσπαθούν να διώξουν αυτά τα παιδιά. Σαν πρόφαση είναι το Κοσμόπολης, αυτό το πρόβλημα δημιουργεί αυτή η πολιτιστική εκδήλωση. Το θέμα είναι ο τρόπος. Και ο τρόπος και ότι τα διώχνουν. Είναι ότι χρησιμοποιούν πολλές φορές από κάτω από τη μέρημνα τη φοιτητική ηλεκτρική βία, σε στυλ απειλών, μέσα σε εισαγωγικά, αν θέλετε. Πολλές φορές χρησιμοποιούν τη τεχνική υπηρεσία, παιδιά από την τεχνική υπηρεσία, στέλνουν σε διάφορα δωμάτια να τους προειδοποιήσουν να φύγουν σε πολλούς φοιτητές. Αναγκάζουν να μαζεύουν τα πράγματά τους άτομα που είναι ευπαθή, που γι' αυτό το λόγο στο κάτω-κάτω βρίσκονται και στις φοιτητικές εστίες. Τους αναγκάζουν να μαζεύουν τα πράγματά τους και και πηγαίνουν στο σπίτι τους. Πληρώνουν εννοείται μεταφορικές, θα χρειαστεί να πληρώσουν μεταφορικές και να δώσουν άσκοπα χρήματα. Δεν υπάρχει λόγος. Η διοίκηση έχει πάρει την απόφαση μόνη της χωρίς να ρωτήσει κανέναν από τους φοιτητικούς συλλόγους, συνεχίζει σε δηλώσεις το κύριο Ζαμπάκος. Δεν μας έχουν δείξει τίποτα παρά μόνο ένα χαρτί που το Συμβούλιο Διοίκηση έχει πάρει αυτή την απόφαση χωρίς κάποιο εκπρόσωπο φοιτητών προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών. Έχουν πάρει την απόφαση μόνοι τους, χωρίς να λάβουν υπόψη εμάς. Το γεγονός ότι λαμβάνει μέρος αυτή η προσωπική εκδήλωση στο Κοσμοπόλης είναι θετικό, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Η υπεύθυνη των εστίων μας παραπέμπει στον κύριο Πρόεδρο, δεν έχει χρόνο δυστυχώς να ασχοληθεί μαζί μας. Ασχολείται με τις αιτήσεις των φοιτητών, παρόλο που υπάρχει και βοήθεια στο γραφείο. Πάντως, τα συγκεκριμένα λεγόμενα αλλά και γεγονότα χαρακτηρίζονται ως υπερβολές, ψέματα και συκοφαντίες από τον πρόεδρο του Ιδρύματος, Θανάση Μητρόπουλο, ο οποίος αναφέρει παράλληλα πως δεν θα ανεχτεί να μαυρώνεται και να στοχοποιείται το όνομα ανθρώπων, όπως της διευθύντριας σπουδαστικής μέρημνας Όλγας Βεργοπούλου, η οποία, όπως τόνισε ο κ. Μητρόπουλος, έχει επομιστεί και επιπλέον 1.000 άτομα που πρέπει να πάρουν επίδομα στέγασης, κάνοντας εξαιρετική δουλειά και μάλιστα χωρίς προσωπικό. Στην κάμερα του Ένα Channel, ο κ. Μητρόπουλος τόνισε πως δεν υπάρχει καμία έξωση φοιτητή από τις εστίες. Καταρχήν δεν υπάρχει καμία έξωση φοιτητών. Οι φοιτητές όταν τελειώσει το σχολικό έτος, το οποίο τελειώνει 5 Ιουλίου, οφείλουν να φύγουν και τα πράγματα τους δεν τα σφραγίζουν στις αποθήκες, αν και οι δίκες μας τους επιτρέπουν να τα αφήνουν μέσα στα δωμάτια που ήταν και απλώς τα σφραγίζουν. Άρα δεν υπάρχει καμία έξωση πάνω σε αυτό το θέμα. Ο Συλλόγος δεν έχει πάρει θέση γύρω από αυτό το θέμα. Άρα δεν υπάρχει έξωση. Όχι, δεν υπάρχει έξωση. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι ότι υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι έχει τελειώσει η περίοδος τους για να μένουν μέσα στις εστίες και πρέπει να φύγουν από τις εστίες. Είτε γιατί είναι προχωρημένο εξαμήνων, είτε γιατί έχει έρθει το καλοκαίρι και δεν έχουν το δικαίωμα να μένουν μέσα στις εστίες. Να σας πω και εμάς για την ακρίβεια, κάνουμε και μια προσπάθεια και λόγω της οικονομικής κρίσης κτλ. Όσοι έχουν κάποια προβλήματα οικογενειακά, προσωπικά κτλ., τους επιτρέπουμε να μείνουν. Δεν υπάρχει καμία έξωση. Τέλος, για το συγκεκριμένο θέμα, μίλησε και στο Ένα Channel η πρόεδρος της Δημοφέλεια, Αναστασία Ιωσηφίδου, λέγοντας τα εξής. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Αυτό βέβαια που οφείλω να τονίσω εννοείται για τους φοιτητές που είναι στις εστίες του ΤΕΙ και οι οποίες εστίες έχει αποφασιστεί να φιλοξενήσουν για συγκεκριμένη χρονική περίοδο τους χορευτές από όλο τον κόσμο που περιμένουμε να φιλοξενηθούν για το Φεστιβάλ Κοσμόπολης. Αυτό λοιπόν που θέλω να τονίσω ιδιαίτερα είναι ότι είναι γνωστή λοιπόν η συνεργασία μεταξύ ΤΕΙ, Δήμου Καβάλας και Δημοφέλεια γενικότερα, σε γενικότερο πλαίσιο και σε γενικότερο επίπεδο. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ ΤΕΙ, Δήμου Καβάλας και Δημοφέλεια σχετικά με την φιλοξενία των συγκεκριμένων εστιών για την περίοδο του Κοσμόπολης. Νομίζω ότι κακώς οι φοιτητές έχουν εκφράσει την οποιαδήποτε ανησυχία τους. Άλλωστε η φιλοξενία των χορευτών του Κοσμόπολης είναι για λίγες μέρες και μάλιστα σε μία περίοδο και σε μία εποχή που δεν λειτουργεί κανονικά το ΤΕΙ. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έχει διωγγωθεί το συγκεκριμένο θέμα.